Σε νέα εποχή περνούν οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. Έγιναν τα εγγένεια για την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Δωρεάν μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου οι μετακινήσεις. Η κακοκαιρία Μπόρα χτυπά και την Αττική. Δοκιμάζεται η Λίμνος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στα Λευκά ντύθηκαν πόλεις και χωριά της Δυτικής Μακεδονίας. Χαραμάδα ελπίδας για την κατάπαυση πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δηλώνει για πρώτη φορά πρόθυμος να διαπραγματευτεί με προϋποθέσεις την ένταξη στο ΝΑΤΟ και διπλωματική λύση για την επιστροφή εδαφών. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμενη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μια ιστορική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη είναι η σημερινή, καθώς στη 1:30 το μεσημέρι ξεκίνησε η λειτουργία του μετρό της πόλης, του πιο σύγχρονου μετρό της Ευρώπης. Χρειάστηκαν 37 χρόνια προσπαθειών, καθυστερήσεων και δικαστικών προσφυγών, όμως τα εγγένεια έγιναν σήμερα με κάθε επισημότητα. Η Θεσσαλονίκη, πέρα από την βροχή που από το πρωί έπεφτε στην πόλη, έσπευσαν να μπουν στους σταθμούς και τους σειρμούς. Λοιπόν, έτοιμοι, άντε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατά το κουμπί της έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης και ο πρώτος σειρμός ξεκινά τη διαδρομή του από το αμαξοστάσιο της Πηλαίας 37 χρόνια μετά τον πρώτο σχεδιασμό του έργου. Την ίδια ώρα ανοίγουν τα ρολά των σταθμών και οι Θεσσαλονικείς μπαίνουν μέσα έχοντας σχηματίσει ουρές. Μαζί με τους πρώτους επιβάτες του μετρό κατεβαίνουμε και εμείς με την κάμερα του Star για να πάρουμε έναν από τους σειρμούς. Θέλω να μπω πρώτος. Γιατί θα είναι το ένα υπερσύγχρονο μετρό. 6 χρονών ήμουν όταν μπήκαν οι πρώτες λαμαρίνες και επιτέλους το είδα και χωρίς λαμαρίνες. Αμέσως μετά τα εγγένεια, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι επίσημοι προσκεκλημένοι κάνουν την πρώτη βόλτα με έναν σειρμό. Καλό ρίζικο και εύχομαι τα καλύτερα. Να το απολαύσουν και να το αγκαλιάσουν οι Θεσσαλονικοί. Το αξίζουν. Η Θεσσαλονίκη αποκτά πλέον το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη, κερδίζοντας το στοίχημα του συνδυασμού του έργου με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου. Είμαι περήφανος, αλλά είμαι και έτοιμος και πιο αποφασισμένος να μην αφήσω να χαθούν άλλες ευκαιρίες. Αρκετά με την ιτοπάθεια, αρκετά με τα συμπλέγματα. Τα σημερινά εγγένεια τέλος έχουν και τη σφραγίδα του γνήσιου λαϊκού χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Η βροχή που από χθες πέφτει στην πόλη δεν χάλασε τα σχέδια, ενώ στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας μοιράστηκαν ακόμα και μπισκότα με το λογότυπο του μετρό. Μετροκούχης. Πώς σας λένε, Μπράβο, θα σας αρέσει το μετρό, Ωραία. Ταλαιπωρηθήκατε πολύ. Όχι πολύ, μόνο 25 χρόνια. Ναι, ήμουν αγιώνης και γέρασα. Το εμβληματικό έργο της πόλης πέρασε από χίλια κύματα με τελευταίο επεισόδιο τις δικαστικές προσφυγές για τις αρχαιότητες. Έγινε συνώνυμο ανεκδότου, όμως τα τελευταία χρόνια πατήθηκε τον γκάζι και το στοίχημα κερδίθηκε. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη απέκτησε μετρό που άλλες πρωτεύουσες στον κόσμο θα ζήλευαν. Και σίγουρα έχει τον ωραιότερο σταθμό, πιστεύω, στον κόσμο. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, η χρήση του μετρό θα είναι δωρεάν για τους πολίτες, ενώ εν συνεχεία το εισιτήριο θα κοστίζει 60 λεπτά. Εντός του 2025 αναμένεται και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Προβλέπεται να εξυπηρετούνται από 18 σταθμούς καθημερινά 340.000 επιβάτες. Τις εντυπώσεις βεβαίως κλέβει ο σταθμός Μουσείο της Βενιζέλου, όπου σε 3.500 τετραγωνικά μέτρα αποτυπώνεται η εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς χρόνους. Με απόλυτο σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο, ολοκληρώθηκε ένα εξαιρετικά σύνθετο, πρότυπο και καινοτόμο σε διεθνές επίπεδο αρχαιολογικό έργο. Θα γίνει σημείο αναφοράς για την πόλη και εμείς που είμαστε μπροστά μπορεί να ωφεληθούμε.